Ήρθε μια πολύ ωραία στιγμή, επιστέγασμα όλων των προσπαθειών που έχουν γίνει εδώ και ένα χρόνο, προετοιμασία αυτού του διαγωνισμού. Όλα τα ελαιόλαδα τα οποία συμμετείχαν στο διαγωνισμό και τα οποία κατάφεραν να ξεπεράσουν τα όρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού έχουν τιμηθεί με ένα δίπλωμα, το Standard of Excellence, όπως το έχουμε ονομάσει, το οποίο υπάρχει σε κατηγορίες Bronze, Silver και Gold, και το οποίο όλοι οι παραγωγοί θα το παραλάβουν, υπάρχει σε φάκελο, στην γραμματεία του συνεδρίου, μετά τη λήξη της τελετής. Αλλά από αυτά τα λάδια τα οποία θα τιμηθούν με αυτή την διάκριση, έχουμε ξεχωρίσει μία δεκάδα, η οποία είναι ταυτόχρονα και χορηγή του συνεδρίου και τους οποίους θα θέλαμε να τους τιμήσουμε δημοσίως, παρότι δεν είναι στα τρία κορυφαία λάδια τα οποία θα βραβευθούν για την περιεκτικότητά τους σε ευεργετικές ουσίες, αλλά επειδή είναι όλα εξαιρετικής ποιότητας και επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι συναισθάνονται την αξία αυτών που κάνουν, θέλουμε να τους κάνουμε μια ξεχωριστή τιμή. Αλλά πριν από αυτό, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια τιμητική διάκριση για ένα λάδι και συγκεκριμένα για ένα παραγωγό, ο οποίος ήρθε πριν από περίπου 3 μήνες στο γραφείο μου, ήταν αρχές Μαρτίου, τον οποίο τον γνώρισα με πολύ μεγάλο πάθος για το λάδι, με πολύ μεγάλα όνειρα. Μου εκμυστηρεύτηκε πάρα πολλά πράγματα που ήθελε να κάνει, αλλά δυστυχώς σήμερα δεν είναι πια μαζί μας. Ξέρετε, η ζωή είναι ένα παιχνίδι και αυτό το γεγονός μας διδάσκει πάρα πολύ καλά την ασημαντότητά μας και τη μικρότητά μας, και ό,τι και αν πιστεύουμε ότι κάνουμε μπορεί να νομίζουμε ότι είναι σπουδαίο, αλλά στην πραγματικότητα η ζωή είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε. Λοιπόν, στη μνήμη αυτού του ανθρώπου, του κυρίου Μιλωνά, θα ήθελα να καλέσω τις κόρες του, τη Γεωργία και τη Χριστίνα, για να παραλάβουν την τιμητική διάκριση, με την ευχή να συνεχίσουν τα όνειρα του πατέρα τους, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας. Ναι, ναι. Oh. Ναι, ναι.
Because I'm only one of the two winners. Okay. Thank you for coming to everybody. And just one only thing. I want that Dr. Lily G understand why we are here. And we are in the cradle of the Western civilization. And oleocanthal, oleacein, phenols are a compound, a molecules from the extra virgin olive oil. Producers are doing a very good job. But extra virgin olive oil is a food, and it's a part of the Mediterranean diet. And well, I am just too old, but I know that the Mediterranean diet was not made in the Mediterranean basin, was made in your lab. You remember, Dr. Ansel Keys? So we just tried to give you a small, because we cannot find another one, and a small gift for you and for your laboratory on behalf of all our group. Okay? You understand why? Surprise. Με τη σειρά δεν είναι απευθείας το χρυσό βραβείο. Λοιπόν, το κομμάτι είναι, είναι ουσιαστικά η κορονίδα όλου αυτού του όμορφου σκηνικού που έχουμε ζήσει αυτές τις δύο ημέρες. Είναι τα βραβεία ελαιοκανθάλης και συναφών φενολών. Έχουμε δύο κατηγορίες. Τα ελαιόλαδα τα οποία είναι πλουσιότερα σε ολικές φενόλες που αφορούν τον ισχυρισμό υγείας και τα ελαιόλαδα που είναι πλουσιότερα σε ελαιοκανθάλι. Έχουμε τρία βραβεία στη μία κατηγορία και τρία βραβεία στην άλλη.
Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την κατηγορία των ολικών φενολών και θα παρακαλέσω τον κύριο Γιανακούρα, αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, να δώσει το βραβείο στο ελαιόλαδο Ασκληπιός και τον κύριο Δρεμέτσικα. Είναι το χάλκινο βραβείο. Η μεγαλύτερη επεκτικότητα σε ελαιοκανθάλι που μετρήθηκε στο φετινό διαγωνισμό έφτασε σε ένα δείγμα του ιδίου παραγωγού τα 970 μιλιγκράμμ ανά κιλό και στον τελικό επανέλεγχο μετά από την ομογενοποίηση όλων των παρτίδων παραγωγής που έγιναν φτάσαμε στα 802 μιλιγκράμμ στο κιλό, τα οποία μετρήθηκαν πριν από περίπου 10 ημέρες. Πιστεύω ότι είναι πολύ σπουδαίο το ότι καταφέραμε να βρούμε τέτοιας ποιότητας λάδια. Είχαμε βάλει σαν στόχο το 1000 μιλιγκράμμ στο κιλό. Πιστεύω ότι στον επόμενο διαγωνισμό θα καταφέρουμε να έχουμε και τέτοια λάδια, αν και αυτό είναι συμβολικό το νούμερο, δεν έχει καμία ιδιαίτερη παραπάνω σημασία. Το βραβείο αυτό πάντως συνοδεύεται και από μια επιταγή αξίας 1000 ευρώ σαν χρηματικό έπαθλο. Και το βραβείο αυτό πηγαίνει στο λάδι The Governor από την Κέρκυρα. Με την ποικιλία λιανολιά της Κέρκυρας. Ναι, εδώ.